Να πούμε ότι χθες υπήρξε και η πρώτη συνάντηση της νέας Υπουργού Εξωτερικών της κυρίας Μπέρμποκ με τον Αμερικανό ομόλογό της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία συνάντηση που περιστράφηκε γύρω από το Ουκρανικό με την Μπέρμποκ να λέει στους Αμερικανούς ότι μην αποφασίσετε κάτι με τον κύριο Πούτιν και με τους Ρώσους χωρίς τους Ευρωπαίους, χωρίς τη Γαλλία και τη Γερμανία και την Ουκρανία και να μην σας πείθει ο Ρώσος Πρόεδρος να υπάρξει μόνο μία συνεννόηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Να πούμε επίσης σχετικά με το ενεργειακό ότι ίσως το έχετε ακούσει. Ναι. Δεκάδες πλοία με υγρό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται αυτές τις ημέρες στα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια. Είναι σχεδόν μία γέφυρα που υπάρχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη να την προμηθεύσουν με υγρό αέριο, με φυσικό αέριο, ώστε να πέσει η τιμή του αερίου και να μην υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από την Ρωσία. Βέβαια, με στόχο να μην λειτουργήσει σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο αγωγός Nord Stream 2, και τον οποίο υπάρχει πάλι μεγάλη σύγκρουση και μέσα στη γερμανική κυβέρνηση, με τον Σόλτς να θέλει μια πιο ελαστική πολιτική και τους πράσινους να λένε να μην είμαστε υποχρεωτικοί απέναντι στους Ρώσους. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπαίνουν στο παιχνίδι με αυτή την γέφυρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ευρώπης για να υπάρξει μια ισορροπία στις τιμές του φυσικού αερίου. Την πληρώνει ο Κοσμάκης στον όλο αυτή την ιστορία, έτσι. Γιατί μέχρι να υπάρχει ισορροπία αυτή, αντιλαμβάνεσαι ότι. Ο Κοσμάκης θα την πληρώσει. Το κλειδί, είτε θέλουμε είτε όχι, το έχει ο Πούτιν αυτή τη στιγμή, έτσι. Και ο κύριος Αλεξέη Μίλλερ, ο πανίσχυρος άνδρας της Γκάζπρομ. Ναι. Ναι. Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια. Από ό,τι διαβάζω, είναι 40 τα πλοία που έχουν έρθει ή έχουν έρθει προς την Ευρώπη με LNG, με υγρό. Παντελή, καμιά έκπτωση στους λογαριασμούς εκεί έχετε? Όχι. Το κράτος λέει μέχρι στιγμής δεν θα αναμειχθεί στις τιμές, δεν θα κάνει κάτι. Και δεν πόσο πιο φουσκωμένοι έχουν οι λογαριασμοί? Έχει πολλά ζητήματα. Πάρα πολύ. Τα ίδια προβλήματα. Και έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα του πληθωρισμού. Είναι πιο υψηλό από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Είναι 5,6. Συγγνώμη. Άρα πόσο παραπάνω μπορεί να ρίχνει ο λογαριασμό του φυσικού αερίου σε αυτό τον τελευταίο μήνα? Δεν έχω φυσικό αέριο να γνωρίζω, αλλά εντάξει, το ηλεκτρικό είναι τουλάχιστον 30% παραπάνω. Μάλιστα. Τουλάχιστον. 100% πάνω. Το λιγότερο. Είναι νούμερο. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αν βάλεις και το πληθωρισμό. Και, να και έχετε, και σειρά, έχετε και σειρά να τιμήσει όμως στο σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα? Το είπαμε. Πάρα πολύ υψηλές τιμές. Ο πληθωρισμός στο υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία 40-50 χρόνια. Δεν είχε ποτέ τόσο μεγάλο πληθωρισμό η Γερμανία. Και ένας πληθωρισμός που πάντα φοβίζει τους Γερμανούς. Και το 30% που είπες, Παντελή, στην ενέργεια, είναι προφανές ότι και ο επιχειρηματίας στη Γερμανία το ίδιο θα κάνει που κάνει και ο επιχειρηματίας στην Ελλάδα. Προσπαθεί να μετακυλήσει το κόστος τώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη Γερμανία. Η Γερμανία έκλεισε πριν λίγες ημέρες 3 πυρηνικά εργοστάσια. Τα έκλεισε. Έτσι. Άρα πάμε στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας που είναι πιο ακριβές αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Παίρνουν πιο πολύ και υπάρχει μεγάλη διαμάχη στην Γαλλία. Ότι βρήκε η Γερμανία αυτή τη στιγμή να κλείσει την πυρηνική ενέργεια. Δεν είσαι κοντά. Η Γαλλία θα ήταν